Γιάννης Ρίτσος. Η γέφυρα. Είναι μια ωραία περιπλάνηση, σχεδόν μια δραπέτευση. Δεν ξέρω από πού και για πού. Μια μυστική δραπέτευση που δίνει μια μυστικότητα στην κάθε κίνησή μας, στον ίσκιο μας πάνω στον τοίχο, στις απίθανες σχέσεις των δακτύλων μας, στον ήχο των βημάτων μας. Μια εξαίσια αίσθηση παρανομίας προς όλα, σαν του μοιχού, του κλέφτη, του φωνιά, του αρσενοκίτη ή του λαθρεπιβάτη. Και η αίσθηση της παρανομίας αυτής σου επιβάλλει μια άγρυπνη προσοχή για να αποφύγεις τη σύλληψη, ενώ η προσοχή σου αυτή συλλαμβάνει το νόημα μιας αρχικής ενοχής, συλλαμβάνει τις πιο αδιόρατες εκφράσεις της σιωπής. Μα τότε πάλι νιώθεις πως έτσι παραβιάζεις μαντικλίδι ένα μεγάλο ξένο σκοτεινό χρηματοκιβώτιο, ύστερα από σκάλες πολλές και μεγάλους πλακόστρωτους διαδρόμους που κάνουν να τυχούν απεριόριστα οι κλειδώσεις σου. Και ένα καχύποπτο φεγγάρι μπαίνει από φεγγίτες καγκελόφραχτους, μεγάλο, κίτρινο, προδοτικό, φέρνοντάς σε αντιμέτωπο με την ίδια πελώρια σκιά σου που κρατάει μεγεθυσμένες τις σκιές των κλειδιών που εσύ κρατάς, σαν να είναι κιόλας τα κάγκελα της φυλακής που θα σε κλείσει ισόβια. Ως που τέλος ανακαλύπτεις πως αυτό το χρηματοκιβώτιο είναι δικό σου, ολότελα δικό σου, και μπορείς να τα ανοίξεις ελεύθερα και μπορείς να χαρίσεις όσα θέλεις τους φίλους σου και μπορείς να σκορπίσεις όσα θέλεις στον άνεμο, με εκείνη τη χαρά που δίνει το ανεξάντλητο, με εκείνη τη χειρονομία μιας άσκοπης λεβεντιάς και ασωτείας, που είναι ίσως η μόνη αληθινή σκοπιμότητα. Μα τότε νιώθεις ο ίδιος πόσο η κίνηση αυτή θα φαίνεται ύποπτη μες στο σκοτάδι το καρφωμένο απτάστρα με το μετάλλινο ήχο των κλειδιών σαν χτύπημα σπαθιών ψηλά στον αέρα, αόρατων μονομάχων ή υπαίων. Με αυτό το σκοτεινό πελώριο στόμιο του χρηματοκιβώτιου που χάσκει ανοιχτό μες στη νύχτα, ενώ στο βάθος του αστράφτουν σωρή τα νομίσματα περίεργων εποχών και τόπων. Ράβδι χρυσού σαν μεγάλα καρφιά για μία σταύρωση. Στίβες χαρτονομίσματα σαν μυστικά τραπουλόχαρτα της μοίρας. Κι όσοι δέχτηκαν μία στιγμή την προσφορά σου, μόλις στρίψεις το κεφάλι σου, δοκιμάζουν στην πέτρα τα νομίσματα. Μα εκείνα δεν αφήνουν ήχο. Προσπαθούν να αποκρυπτογραφήσουν στα χαρτονομίσματα τους αριθμούς και τις φραγίδες. Μ' αυτά δεν διακρίνονται στο καταπληκτικό σκοτάδι και τα πετούν ξανά μπροστά στα πόδια σου και φεύγουν. Και μένεις μόνος, μόλο σου τον πλούτο ποδοπατημένο, μόνος μπρος στο μαγνητικό ανοιγμένο στόμιο του αδιανού πια χρηματοκιβώτιου, μόνος μπρος στην ακάλυπτη τρύπα του χάους, με το ένα χέρι σου μισοσηκωμένο σε μισοτελειωμένη στάση θεατρικής γενεοδορίας, σαν άγαλμα ήρωα που ο ηρωισμός του αποδείχτηκε απατηλός μετά θάνατον, ή σαν ατέλειωτη προσπάθεια να γίνεις άγαλμα για να μη σοριαστείς στο χώμα. Ένα άγαλμα που τίνει μάταια σαν τσαμπίστα φίλη τα αναπόδεκτα κλειδιά ενός παραδείσου.